ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook! Επιστρέψαμε, ευτύχεις πάλι εδώ! Happy Cook στο Sky. Κάθε μέρα μαγειρεύουμε νόστιμες, απλές, ιδιαίτερες συνταγές με πολύ καλή διάθεση. Γιατί το πιο σημαντικό συστατικό σε κάθε συνταγή είναι η καλή μας διάθεση. Πάμε τώρα να φτιάξουμε κάτι πολύ ωραίο, κάτι φανταστικό. Θα φτιάξουμε αυγό με τρόπο που δεν έχετε ξαναφάει ποτέ. Αλλά πρώτα, αυτό εδώ, το ζυμάρι που μου περίσσεψε από τα κουλούρια, είναι ένα ζυμάρι το οποίο κάλλιστα μπορεί να γίνει ωραίο ψωμί. Αν το πλάσεις πιο μεγάλα φραζολάκια, μπορείς να φτιάξεις ψωμί. Και θα γίνει πάρα πολύ ωραίο. Με τα αλεύρια που χρησιμοποιήσαμε, με τα υλικά που βάλαμε, το ζυμώσαμε με καλή διάθεση και αγάπη. Και θα το κάνουμε έτσι φραζολάκια, θα το βάλω σε ένα ταψάκι. Και μπορούμε να το βάλουμε, να το ψήσουμε στο φούρνο. Αυτό θέλει πιο πολύ ώρα γιατί είναι πιο χοντρό. Βάζουμε λοιπόν αυτό εδώ. Αυτό θέλει πιο πολύ ώρα από τα κουλούρια, δεν είναι πιο χοντρό. Θέλει κανένα 40 λεπτό. Φούρνο. Χα! Έχω άλλο έτοιμο, ρε φίλε. Ποιος είμαι. Μη σας έχω και περιμένετε. Ωραία λοιπόν, ωραία ψωμάκια. Πάρα πολύ τέλεια ιδέα. Μαζί με τα κουλούρια φτιάξαμε και ψωμάκια με την ίδια συνταγή. Γι' αυτό να φτιάχνετε λίγο παραπάνω. Μια φορά την εβδομάδα ζυμώνετε και έχετε και κουλούρια και ψωμάκια. Ευτυχισμένος μαγειράς. Happy Cook! Συνεχίζουμε. Αυτό έχει μια πάρα πολύ ωραία συνταγή που μπορεί να τη φάμε σαν fast food στο σπίτι. Έχουμε αυγά. Αυγά εδώ, αυτά για να δούμε είναι βρασμένα ή ομά. Αυτά είναι βρασμένα αυγά. Βρασμένα αυγά και εδώ έχουμε και ένα ομό αυγό. Οπ, αυτό εδώ είδατε κάνει κολυμπάει λίγο πιο αργά πηγαίνει. Ενώ αυτά είναι βρασμένα αυγά που συμφωγεινάνε γρήγορα. Ωραία, έχουμε δύο βρασμένα αυγά ή τέσσερα όσα θέλετε και θα τα κάνουμε τηγανιτά. Θα κάνουμε βραστά αυγά τηγανιτά. Αυγό βραστό τηγανιτό. Ακούγεται κάπως περίεργο. Θα σας εξηγήσω ακριβώς τι είναι. Ουσιαστικά θα πάρουμε ένα βραστό αυγό, θα το καθαρίσουμε, θα το κάνουμε κουρκούτι σαν να είναι σνίτσελ και θα το τηγανίσουμε. Λοιπόν, έχουμε εδώ το αυγό μας. Πρώτο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να σπάσω ένα αυγό εδώ για να έχω να φτιάξω το κουρκούτι. Οπ, έλα εδώ. Χτυπάμε εδώ λίγο. Δεν χρειάζεται βαθύ πιάτο, σε ένα μπολάκι γίνεται μια χαρά. Ωραία. Έχουμε ομό αυγό, φρυγανιά που θα χρησιμοποιούσαμε και σε σνίτσελ. Κανονικές φρυγανιές αυτές είναι και ολικής που τις θρηματίζουμε με το χέρι μας. Αν έχει και μερικά μικρά κομματάκια δεν πειράζει, αλλά τα πολύ μεγάλα καλύτερα να τα διαλύσουμε έτσι με το χέρι. Πρέπει να είστε δυνατοί βασικά για να το κάνετε αυτό. Να έχετε πάει γυμναστήριο και να έχετε μπράτσα σαν εμένα. Όχι, εντάξει, δεν χρειάζεται δύναμη πολύ. Λοιπόν, έχουμε αυγό, έχουμε τριμμένη φρυγανιά και έχουμε και αλεύρι για κάθε χρήση. Με αυτά εδώ και λίγο αλατάκι θα τηγανίσουμε τα αυγά μας. Λοιπόν, παίρνουμε τώρα το βραστό αυγό, μια τσιμπίδα και το βουτάμε πρώτα μέσα στο αλεύρι. Το αλευρώνουμε. Λοιπόν, και τώρα το παίρνουμε από εδώ και το πάμε μέσα στο αυγό. Λοιπόν, παίρνουμε το αυγό από εδώ και το βάζουμε τώρα μέσα εδώ. Το ντύνουμε. Το ντύνουμε με ένα μείγμα φρυγανιάς και έτσι όπως είναι ντυμένο και ωραίο. Το βουτάμε μέσα στο λάδι. Έλα εδώ ρε λάδι. Και τηγανίζεται το αυγό. Το βραστό αυγό. Μην μπερδευτείτε, είναι αυγό βραστό, τηγανιτό. Θα κάνουμε ένα εναλλακτικό τώρα. Μπορούμε να βάλουμε και λίγο τυράκι, λίγο τριμμένο τυράκι. Είτε σκληρό τυρί, τύπου παρμεζάνα, χαλοτύρι, είτε ένα κασεράκι ωραίο. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε εδώ πέρα λίγο αλάτι. Ναι. Okay. Δεύτερο αυγό. Πάμε στο αλεύρι. Μέσα στο αυγό. Και μέσα στη φρυγανιά που έχει τυρί. Έχει και αλατάκι. Και μέσα κι αυτό. Και περιμένουμε να γίνουν. Θέλω περίπου 5 λεπτά να χρυσαφίσει το ντύσιμό του απ' έξω. Και μετά τρώμε. Και όταν ο άλλος σας ρωτάει τι είναι αυτό, λέτε αυγό, βραστό, τηγανιτό. Ε, δοκίμασε και θα δεις. Δείτε τα υλικά για να το φτιάξετε κι εσείς. Για το τέλειο αυγό, βραστό, τηγανιτό χρειαζόμαστε 4 αυγά βραστά, 5-6 φρυγανιές τριμμένες, αλάτι, λίγο τυρί τριμμένο, ένα έξτρα ομό αυγό για το πανάρισμα και επίσης για το πανάρισμα, λίγο αλεύρι για κάθε χρήση. Για να σερβίρουμε το αυγό μας χρησιμοποίησαμε σπιτικό ψωμί που φτιάξαμε μόνοι μας, μια απλή σαλατούλα και μια απλή σαλτσούλα με μαγιονέζα και μουστάρδα. Συνοδεύουμε αυτή τη συνταγή με το αγαπημένο μας αναψυκτικό.
Αν θέλετε να ξαναδείτε τη συνταγή ή να διαβάσετε τα υλικά, μπείτε στο bletsas.gr. Καλή επιτυχία και καλή όρεξη! Ευτυχισμένος μαγειράς. Happy cook! Και ήρθε η ώρα να βγάλουμε τα αυγά. Λοιπόν, βγάζουμε τα αυγά με μια ωραία τσιμπίδα. Ω, κοιτάξτε πώς έγιναν, φίλε. Σαν τηγανιτές μπάλες. Ο άλλος νομίζει ότι είναι κροκέτα. Και το ανοίγει και λέει, όχι, τι είναι αυτό, αυγό. Ναι, είναι αυγό βραστό σε κουρκούτι τηγανιτό. Τέλειο. Κοιτάξτε πώς έγινε. Οβίδα αυγού. Κοιτάξτε, τέλειο. Έχει πάρει φανταστικό χρώμα. Είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίο. Σβήνουμε το μάτι. Προσοχή με το λάδι, το αφήνουμε να κρυώσει. Βάλουμε και ένα καπάκι, να μην γίνει καμιά ζημιά. Και τώρα θα το αφήσουμε αυτό λίγο να κρυώσει και θα προετοιμάσω τον τρόπο σερβιρίσματος. Έχω ψωμάκια εδώ, θα τα κόψω σε φέτες. Να φέρω ένα μαχαίρι. Φέρω και την επιφάνεια κοπής. Κοιτάξτε, τέλειο ψωμάκι. Δεν έχει πάρα πολύ δυνατή κρούστα. Αν θέλετε να κάνετε δυνατή κρούστα, πρέπει στο φούρνο στο τέλος να το βάλετε στο πολύ δυνατό. Αν θέλετε να είστε μάγκες, κόψτε το στραβά. Και αν στραβώσει κανένας, δεν πειράζει. Ωραία. Λοιπόν, να βάλουμε εδώ τα ψωμάκια μας. Τα στραβά ψωμάκια, γιατί είμαστε πολύ μάγκες. Εδώ. Εδώ. Ωραία. Και θα χρειαστούμε μια πολύ απλή σαλτσούλα με μαγιονέζα, μουστάρδα, λίγο αλατάκι και λίγο εστραγγόν. Εστραγγόν είναι μυρωδικό. Αν θέλετε, βάλτε ρίγανη. Θα βάλουμε λίγο εστραγγόν εδώ στην μαγιονέζα. Βάλουμε σε κουταλάκι μουστάρδα, Dijon, που έχει πολύ καυτερή. Λίγο αλατάκι. Μουστάρδο μαγιονέζα με γεύση εστραγγόν. Και θα βάλουμε λίγο από αυτό σε κάθε ψωμάκι για να κάτσει πάνω το αυγό που θα βάλουμε. Τέλεια, τέλεια φίλε, τέλεια. Ωραία, μπορούμε να βάλουμε και μερικά φιλαράκια από σαλάτα πριν να ακουμπήσουμε το αυγό αν θέλουμε. Και αν τρώτε σαλάτα. Αλλά εντάξει, μην πείτε μετά ότι αυτή εδώ είναι η σαλάτα που φάγατε για τη μέρα. Σαλάτα θα φάτε ξεχωριστά. Αυτό εδώ είναι έτσι, είπαμε, για την ομορφιά της φάσης. Α, γιατί μερικοί λένε, εγώ έφαγα σαλάτα, έφαγα τρία φύλλα ρόκα. Κοιτάξτε πόσο τέλειο είναι, πόσο τέλειο είναι. Να το κόψουμε στα τέσσερα. Κάνει και κράτς κράτς. Και να το σερβίρουμε πάνω στα ψωμάκια. Και καθώς θα κάνω και τα υπόλοιπα. Να σας χαιρετήσω και να σας πω ότι και αύριο θα είμαστε εδώ. Να μπείτε στο bletsas.gr να δείτε τις συνταγές και επίσης να μας κάνετε ένα like στο Facebook και να με ακολουθείτε στο Twitter και το Instagram. Κάνουμε πολλούς διαγωνισμούς και επίσης μπορείτε να μας στέλνετε ερωτήσεις για συνταγές, προτάσεις, οτιδήποτε θέλετε. Ό,τι θέλετε στα social media. Λοιπόν, εγώ να στείλω εδώ πέρα το τελευταίο αυγό, να φάω και ένα. Και τα λέμε την επόμενη φορά. Να είστε καλά, φιλιά πολλά! Και να θυμάστε ότι το πιο σημαντικό συστατικό σε κάθε συνταγή είναι η καλή μας διάθεση. Τέλεια. Γεια μας. Γεια χαρά. Τα λέμε αύριο.